Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε. Συνεδριάζουμε σήμερα στο πρώτο τακτικό υπουργικό μας συμβούλιο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και λίγα 24 ώρα από την παρουσία μου στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το Εθνικό Βήμα της Έκθεσης. Παρουσιάστηκαν, νομίζω, αναλυτικά οι προτεραιότητές μας και τα βήματά μας για τους επόμενους μήνες, ενώ στη Νέα Υόρκη η χώρα είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί συνολικά απέναντι σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Συνεπώς, ο ορίζοντάς μας για τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι είναι πλέον καθαρός και καθόλου τυχαία πάντως, τα δύο αυτά γεγονότα συναντώνται σε θέματα που συνυπάρχουν και προφανώς αλληλοεπηρεάζονται στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην κρίση της ενέργειας, αλλά και στη δοκιμασία της ασφάλειας και της ίδιας της δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μια απόδειξη της επιρροής που έχει πλέον η παγκόσμια αβεβαιότητα στις οικονομίες και στις κοινωνίες όλων των κρατών, όπως και της σημασίας που αποκτούν πια οι συλλογικές απαντήσεις απέναντι σε υπερεθνικά προβλήματα. Παράλληλα, προφανώ, με τι ειδικέ πολιτικέ που εφαρμόζει κάθε χώρα, το ξαναπώ. Το έχουμε πει πολλέ φορέ και με τον Υπουργό Οικονομικών ότι κανείς εθνικό προπολογισμό σε καμία χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει ένα πρωτοφανέ κύμα ακρίβεια το οποίο διαπερνά τα σύνορα και απαιτούνται, απαιτούνται εκτό από τι εθνικέ πολιτικέ και τολμηρέ ευρωπαϊκέ αποφάσει. Από την άλλη πλευρά νοικοκυριά και επιχειρήσει χρειάζονται στήριξη, σημαντική, αλλά τόσοι όσοι να μην υπονομεύεται η οικονομία συνολικά, ενώ ταυτόχρονα προϋπόθεση για την υπέρβαση των προσωρινών δυσκολιών είναι η ανεξαρτησία, η πολιτική σταθερότητα, αλλά και η διεθνής αξιοπιστία του κάθε κράτους. Και είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία έχει επιδείξει μεγάλη Οριμότητα. Αντιλαμβάνεται τι συνέπειε των εισαγόμενων κρίσεων και πιστεύω ότι εκτιμά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει την συνοχή και την ενότητα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς σε καμία περίπτωση να ναρκωθετεί την επόμενη μέρα. Αυτό πιστεύω ότι αναγνωρίζεται και από διεθνείς παρατηρητές. Αναφερθώ και στο πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times που μιλά για οικονομικό θαύμα ως προς τις αποδόσεις της ελληνικής οικονομίας κόντρα στις τάσεις που παρατηρούνται στις περισσότερες οικονομίες του κόσμου. Σε αυτό λοιπόν το σύνθετο περιβάλλον, ο δικός μας χάρτης, όπως τον έχουμε συνδιαμορφώσει με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρός, δρομολογούνται ε, ήδη τα πρώτα μέτρα που ανακοινώσαμε στην Θεσσαλονίκη, κατάργηση της εισφοράς αλιγής για όλους, αύξηση από τώρα με άμεση καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών κατά 50% υπό προϋποθέσεις και κατά 100%. Μείωση συνολικά 25 λεπτά το λίτρο στην Αντλία ως προς το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέρος μόνο της των πρόσθετων 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανεβάζουν το ύψος των παρεβάσεών μας για το 2022 στα 13,2 δισεκατομμύρια. Και βέβαια, από 1η Ιανουαρίου του 2023 ακολουθεί η αύξηση των συντάξεων για τους περισσότερους συνταξιούχους και αυτοί οι οποίοι ακόμα έχουν προσωπική διαφορά θα δούνε Βελτίωση του εισοδήματό του από την κατάργηση τη φορά αλληλεγγύη, η αύξηση των μισθών για του γιατρού του Εθνικού Συστήματο Υγεία και, βέβαια, θα συνεχιστεί η στήριξη για τι ενεργειακέ ανατιμήσει, που πλέον, όπω έχει παρουσιάσει και το Υπουργείο, συνδέεται με πιο έξυπνα κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα έχει την ευκαιρία στη συνέχεια και ο Υπουργό να μιλήσει αναλυτικά για την εικόνα που διαμορφώνεται στην εθνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όπως ξέρετε, είμαστε από τους πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην άμυνα κατά τη ακρίβειας. Επιμένουμε σε αυτή την πολιτική, εξαντλώντας τα περιθώρια, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να τα ξεπερνάμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αποτελεσματικότερη λύση στην ενεργειακή πρόκληση δεν μπορεί να υπάρξει εάν αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή, πολυεπίπεδη και τολμηρή. Χαίρομαι που η πρότασή μας για ένα συνολικό πλαφόν στο αέριο που εισάγεται στην Ευρώπη, αναφέρομαι και στο αέριο το οποίο εισάγεται με αγωγούς, αλλά και στο LNG αρχίζει να αποκτά μια πρόσθετη δυναμική. Θα μας μιλήσει γι' αυτό στη συνέχεια ο Υπουργός και βέβαια αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και από έναν ανασχεδιασμό Συνολικά του μοντέλου τιμολόγηση τη ηλεκτρική ενέργεια με απεξάρτηση από τι τιμέ του φυσικού αερίου και με δράσει όπω κοινέ πολιτικέ προμήθεια και αποθήκευσης ενέργεια σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Θα το ξαναπώ. Δυστυχώ, στον τομέα αυτό κινούμαστε ω Ευρώπη με καθυστέρηση. Τιμώ όμω ότι το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει εμφατικά και στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφή στην Πράγα, ελπίζοντα ότι μέχρι τότε οι αρμόδιοι υπουργοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουν κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προετοιμασία. Η διεθνή συνεργασία, εξάλλου στη βάση των αρχών, αναδεικνύεται σε προτεραιότητα απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα. Είναι κάτι που είχα την ευκαιρία να τονίσω και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με πάντα την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, Μόνο αν ιτηθεί αυτή η μορφή της, της επιθετικής βίας, το Διεθνές δίκαιο θα μπορεί να εξακολουθεί να διέπει τις σχέσεις των χωρών και μόνο αν αποκρουστεί ένα τετελεσμένο καταπάτηση των συνόρων, δεν θα βρει αυτό επίδοξους μιμητές σε άλλες περιοχές. Από την άλλη πλευρά, και καθώς η Μόσχα συστηματικά και απροκάλυπτα, θα έλεγα, μετατρέπει το φυσικό αέριο σε όπλο, σε μοχλό πίεση. Μόνο η απεξάρτησή του από αυτό θα ακυρώσει το σχεδιασμό τη, να προκαλέσει κοινωνική και πολιτική αστάθεια στι χώρε τη Δύση. Γι' αυτό και υποστήριξα πως η κρίση αυτή έχει ναι ένα πρόσκαιρο τίμημα, το οποίο όμω πρέπει να αναλάβουμε. Ένα τίμημα το οποίο μπορεί να μα κοστίσει, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μα λυγίσει. Η ελευθερία, η ανεξαρτησία, η δημοκρατία, το δικαίωμα τελικά των κοινωνιών μας στην ευημερία, όλα αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Οι κυβερνήσεις, λοιπόν, έχουν χρέος να σταθούν δίπλα στους πολίτες, στο πλευρό τους, αλλά να μην κρύψουν τις δυσκολίες, καθώς όλα τα δημοσιομικά περιθώρια έχουν τα όρια τους και με αυτήν την ισορροπία βαδίζουμε και εμείς, παρά το δυσμενέ περιβάλλον. Η οικονομία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από αυτό που εκτιμούσαμε στι αρχέ του έτου. Η ενεργεία υποχωρεί. Το μέσο εισόδημα παρά τι δυσκολίε, παρά του μισθού οι οποίοι είναι ακόμα χαμηλοί, στηρίζεται όσο να τον καλύτερα μπορούμε. Σημαντικέ νέε επενδύσει γίνονται πράξη. Εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντικέ εξαγγελίε στον τομέα αυτό και εντό αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που οι Έλληνε το αντιλαμβάνονται το σημερίζονται Και αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και σε όλε τι έρευνε τη κοινή γνώμη. Και πριν πούμε στη σημερινή ατζέντα, από την οποία θα ξεχώριζα τον προγραμματισμό των, ε, προσλήψεων ε, για το 2023, αλλά και την ενημέρωση για τα ενεργειακά. Δύο κουβέντε για τα εθνικά. Μάλλον καλύτερα μία κουβέντα. Ό,τι είχε να πει η Ελλάδα το είπε καθαρά στον ΟΗΕ τόσο για τις κόκκινες γραμμές της, όσο και για την φιλική της διάθεση απέναντι στον τουρκικό λαό. Η άλλη μπορεί να επαναλαμβάνει μονότονα τα ψέματα και τις απειλές της. Σε αυτό το γαϊτανάκι όμως έχει μείνει μόνη. Εμείς μένουμε με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση στις καθαρές μας θέσεις, με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, την επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεών μας, τη συμπαράσταση των συμμάχων μας. Εδώ τα πολλά λόγια είναι πράγματι φτώχεια, όπως λέει και η παροιμία, και ίσως είναι καιρός να ασχοληθούν με αυτήν την φτώχεια και όσοι λένε πολλά, αντί για τις πύρινες λέξεις, να επιλέξουν επιτέλους τις δημιουργικές πράξεις και το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου. Απέναντί τους, άλλωστε, δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στον Άτομο.